techblog.gr. Κρατάμε στα χέρια μας το ρολόι κινητό της LG, το GD910. Αναμένεται σε ένα μήνα περίπου με τιμή 899 ευρώ. Αρκετά, όταν την πρωτοακούς σου φαίνεται πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά άμα το δεις από κοντά η ποιότητα κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή και εντάξει, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αξίζει τα λεφτά του ή τουλάχιστον άμα σας αρέσουν τα γκατζετάκια τα περίεργα. Αυτό είναι λοιπόν, όπως είπα, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίο εδώ πέρα δερματίνι αυτό, χοντρό, μέταλλο. Ας το φορέσουμε και στα χέρια μας να το δούμε πώς λειτουργεί. Με αυτό εδώ πέρα το κούμπομα κάνει. Okay. Πιέζοντας δύο φορές εδώ πέρα, ξεκινάμε και είμαστε στο μενού. Μπορούμε τη σαρολόι φυσικά να το ρυθμίσουμε με διάφορα πρότυπα εμφάνισης ρολογιού που έχουν πολύ πλάκα. Εμένα σας πω μου αρέσει αυτό και αυτό εδώ πέρα που βέβαια θέλει λίγο ψάξιμο. Κατά τα άλλα έχουμε οθονιές, επιτόπου, κλίση βίντεο και φωνητική κλίση. Κάνεις search το όνομα που θέλεις να καλέσεις. Επιτόπου, πατάς εκεί, ξεκινάει να καλεί. Και από εδώ πέρα με τα πλήκτρα, όπως βλέπετε, ακύρωσης, άμεσης κλίσης και επαναφοράς ρυθμίζουμε ό,τι άλλο θέλουμε στο κινητό. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, η άλλη οθονιά είναι αυτή με τις ρυθμίσεις, επαφές, μηνύματα, εφαρμογές. Να πούμε ότι έχει Bluetooth. Εδώ πέρα έχουμε ένα ημερολόγιο, το οποίο η άλλη οθόνη προς τα πάνω μας πηγαίνει μέσα στο playlist με τα τραγούδια μας και άλλη μια οθονιά με τα memo για να γράψουμε κάποιες σημειώσεις. Και τέλος είναι αυτό εδώ πέρα που μπορούμε να το βάλουμε σε airplane mode για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε την ώρα που είμαστε εν πτήση και να ρυθμίσουμε και την ένταση του μεγαφώνου. Κατά τα άλλα, ας μπούμε λίγο εδώ πέρα στα μενού να δούμε ότι με τις επαφές έχουμε ταχύ αναζήτηση, νέα επαφή, ομάδες, ρυθμίσεις κτλ. Πηγαίνουμε αναζήτηση, όπως σας το δείξα και πριν, με scroll πηγαίνεις. Τώρα πήγε να καλέσει, εντάξει, γιατί το πάτησα γρήγορα. Πάω πίσω. Στα μηνύματα με τον ίδιο τρόπο, δημιουργία μηνύματος προς, επιλέγουμε σε ποιον θα πάει. Π.χ. σε αυτόν. Και μήνυμα, γράφουμε το μηνυματάκι μας, το space εδώ. Επίσης μπορούμε να βάλουμε τα φενιά ή να αλλάξουμε και πληκτρολόγιο να το κάνουμε αγγλικό από ελληνικό. Φεύγω πίσω, πατάω το κουμπί εδώ για πίσω, έξοδος χωρίς, okay. Ξανά πίσω, στις εφαρμογές έχουμε κλασικά πράγματα, πολυμέσα, φάκελοι, μουσική, φωτογραφίες, να δούμε πως αναπαραγάγεται η μουσική, όλα τα κομμάτια, αυτά τα έχει μέσα ήδη, Life's Good, LG. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και την ένταση του μεγαφώνου. Okay, το κλείνω. Πάω πίσω. Φωτογραφίες. Μπορείς να φωτογραφίσεις με την κάμερα αυτήν τον εαυτό σου ή να το κρατήσεις να φωτογραφίσεις κάποιον άλλον. Εντάξει, χαμηλή ποιότητα, αλλά είναι ας πούμε καλή. Καλούτσικη. Φωτογραφίες, μουσική, φάκελοι, εικόνες, έχει άλλα. Μάλιστα, ωραία. Μετά θα πάμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις μέσα από τις οποίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να επενεργοποιήσουμε το Bluetooth και να κάνουμε pair κάποια συσκευή, να επιλέξουμε κάποιο, να ρυθμίσουμε τα προφίλ και να τα επιλέξουμε πώς ακριβώς θέλουμε με άμεσα. Μπορούμε στην οθόνη να πειράξουμε την γραμματοσειρά και την φωτεινότητα και τα λοιπά. Οθόνη, τηλέφωνο μάλλον, γλώσσες, μέσα είναι τα ελληνικά, άρα μα θέλετε έχει και άλλες πολλές και αγγλικά. Αυτό είναι το ρολόι κινητό της LG, techblog.gr, σε ένα μήνα στα καταστήματα. Όσοι
όλοι οι φίλοι της υψηλής ορολογοποιίας προσέλθετε.